Επιστρέψαμε λοιπόν στην προεκλογική μας εκπομπή, στον δρόμο προς τις κάλπες. Μένουν 12 ημέρες για την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου και μαζί μας είναι εκπρόσωποι κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στην εκλογική αυτή αναμέτρηση και θα σας τους ζητήσω ευθύς αμέσως. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παύλος Κοντογιαννίδης, πρόεδρος του Κινήματος Φτωχών. Ελλάδος. Και είστε υποψήφιος στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, ναι. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη και στην Ιμαθία. Ναι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Βαγγέλης Κιτσόνης, ΟΚΔΕ. Τι σημαίνει ΟΚΔΕ? Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ωραία. Να το λέμε για να γνωρίζουν και οι τηλεθέτες ακριβώς όταν θα βρεθούν στην κάλπη τι σημαίνει ΟΚΔΕ. Είστε υποψήφιος λοιπόν βουλευτής στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Ακριβώς. Μαζί μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Πολιτόπουλος από τους Οικολόγους Πράσινους Πράσινη Ενότητα, πρόεδρος του κόμματος και είστε υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, στην Εύβοια και στις Σέρες. Και συμπρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε και εσείς. Ο κύριος Ανδρέας Ρεντζούλας, είστε πρόεδρος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος και υποψήφιος βουλευτής στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Ιωάννης Αλεβίζος από το Πανεθνιακό Κίνημα, πρόεδρος του κόμματος και είστε υποψήφιος βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών, στην Κορινθία και στη Μεσσηνία. Δεν κάνω λάθος, και τα δύο κόμματα εμφανίζονται για πρώτη φορά στην εκλογική αναμέτρηση. Σωστά. Όχι, το Λαϊκό Ευρωπαϊκό δεν εμφανίζεται πρώτη φορά. Συμμετείχατε και στις προηγούμενες εκλογές. Όχι, το 19 τις εκλογές. Όχι, όχι, αναφέρομαι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν είχαμε συμμετέχει. Ωραία. Να ξεκινήσω με τον κύριο Κοντογιαννίδη που είναι δίπλα μου. Λέγαμε και στο προηγούμενο μέρος της προεκλογικής εκπομπής ότι και αυτή η εκλογική αναμέτρηση, το αποτέλεσμά της εν πολύ θα κριθεί και στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι μείζον θέμα για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι δικές σας θέσεις για αυτό το μείζον θέμα, ποιες είναι? Δηλαδή, απευθύνεστε στους πολίτες, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, τι τους λέτε για να κερδίσετε την ψήφο σας σε σχέση με το θέμα της ακρίβειας? Να κερδίσουμε την ψήφο, να κερδίσουμε και χρόνο, θα είμαστε πολύ σύντομοι, αλλά περιεκτικοί. Το Κίνημα Φτωχών Ελλάδος είναι ένα μικρό κόμμα που συνεχώς μεγαλώνει μέσα από φοβερές δυσκολίες της πραγματικότητας. Έχει βασικό άξονα το άνθρωπος με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και ο αδικημένος με τον αδικημένο για τον αδικημένο. Βάσει αυτής της κατάστασης, για μας θεωρούμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, η μεγαλύτερη απειλή στην κοινωνία μετά τον πόλεμο, σε αυτές τις κοινωνίες και όχι μόνο της Ελλάδος, είναι η φτώχεια. Κοινώς αυτό που θέλετε να σας απαντήσουμε. Η απάντησή μας είναι πάρα πολύ εμπερεκτική και πολύ σύντομη. Έχουμε πληροφορίες ότι στις τράπεζες Βρυξελών, Λονδίνου και άλλων ευαγών ιδρυμάτων υπάρχουν 650 δισεκατομμύρια ελληνικά χρήματα. Η κυρία Μέρκελ έδωσε το παράδειγμα στην αρχή, όχι τα φορολόγησε, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, με 15% πήρε το ποσό και το έριξε στην γερμανική οικονομία. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε ένα τέλος, όχι τέλος, τέλος ας πούμε, αλληλοβοήθειας προς τους ανήμπορους, αυτούς τους συνανθρώπους που δίνουν τον αγώνα 10%, όχι πολύ. Λοιπόν, τον αγώνα της επιβίωσης, εκεί στο όριο της φτώχειας που είναι 4.200.000 και δεν το λέει κανένα κόμμα έτσι στα ανοιχτά, το 10% αυτό το ποσοστό είναι 65 δις. Τα 60 τα ρίχνουμε για την πρώτη τετραετία και τα 5 τα αφήνουμε κάβα για την επόμενη. Έχω τελειώσει και έχω ολοκληρώσει. Πιστεύετε ότι οι προτάσεις αυτές θα βρουν αντίκρισμα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα? Ναι, είναι πολύ απλό. Ο κύριος Ρίτσαρντ Γούλφο στο Massachusetts University, τότε με την πρώτη κρίση που ήταν πρωθυπουργός ο Γεωργιάδης Παπανδρέου και ετύχαινε να είναι και μαθητής του, είχε πει το πρόβλημα της Ελλάδος λύνεται μέσα σε 40 λεπτά. Δηλαδή να κατέβει ο πρωθυπουργός, να καλέσει τους έχοντες αυτά τα λεφτά και να τους πει είστε Έλληνες, φιλόπατρες κτλ. Δώστε ένα 10% να ζήσει η κοκκινιά, η δραπετσόνα. Τι να τα κάνει τόσα εκατομμύρια? Και το έχει εφαρμόσει η Μέρκελ. Δεν είναι ανέφικτο. Νομίζω και η Αυστρία και η Ιταλία. Κύριε Κιτσόνη, εσείς τι προτείνετε για αυτό το μείζον θέμα της ακρίβειας? Ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός σας? Ναι, να πούμε ότι για το ζήτημα αυτό, πέρα από ότι ευθύνεται και ο πόλεμος, αλλά είναι και η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας όλων των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν υποσχεθεί και αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ένα κάρο ψέματα
ότι θα αυξήσει τους μισθούς, ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει το νερό και ούτω καθεξής. Αλλά να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι έκανε αυτή η κυβέρνηση είναι ότι βοήθησε στο να διπλασιαστούν, τριπλασιαστούν τα κέρδη έτσι, όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά η Motor Oil εμφάνισε κέρδη 1,7 δις παρότι μειώθηκαν οι πωλήσεις τους των πετρελαιοειδών το τελευταίο χρόνο. Η κυβέρνηση αυτή βοήθησε με ένα σωρό από μέτρα να υπάρχει φοροαπαλλαγή των πλουσίων, ενώ ταυτόχρονα τα ελληνικά νοικοκυριά, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα κυριολεκτικά αναστενάζουν. Έτσι, το 1 τρίτο βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς αυτό που λέμε σαν κυβέρνηση των εργαζομένων που θέλουμε να υπάρχει την επόμενη, έτσι, τις επόμενες μέρες και μετά τις εκλογές μέσα από αγώνες που θα βγει, είναι να εθνικοποιηθούν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, υπό εργατικό έλεγχο χωρίς καμία αποζημίωση, να διαγραφεί το χρέος που μεγάλο κομμάτι της οικονομίας πάει προς τα εκεί, μονομερώς, να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νόμισμα το οποίο είναι κατεστραμμένο αυτή τη στιγμή, έτσι, και οι οικονομίες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλυμένη, έτσι, και να προχωρήσουμε στην αναπαραγωγή ξανά της κοινωνίας, να δώσουμε δηλαδή όλες τις... η πολιτική μας δηλαδή είναι ότι θα πρέπει έτσι, να ξανανοίξουν εργοστάσια παραγωγικά που έχουν αρχίσει, που έχουν κλείσει, για να μπορέσουμε έτσι να παράγουμε ξανά σαν κοινωνία, γιατί είναι γνωστό ότι οι εισαγωγές πλέον προϊόντων, βασικών προϊόντων, είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Το ισοζύγιο είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε τα βασικά. Πιστεύετε ότι αυτές οι προτάσεις σας μπορούν να πείσουν τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα σας? Είναι, τις έχετε κοστολογήσει αρκετά? Πιστεύετε ότι είναι βιώσιμες? Είναι οι μόνες βιώσιμες, γιατί η άλλη πρόταση που υπάρχει όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων είναι ο πόλεμος, η φτώχεια, η θανάτη. Θα πούμε και μετά για το, στην επόμενη ερώτηση. 40.000 θάνατους είχαμε από κορονοϊό, που ευθύνεται και η φτώχεια για αυτό. Οι φτωχοί δεν μπορούν να πάνε να έχουν δωρεάν περίθαλψη, να πληρώσουν ιδιωτικά νοσοκομεία. Νεκρούς στα τέμπη που ευθύνονται ιδιωτικοποιήσεις. Όλα αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Έτσι, ή πάμε προς τα εκεί, το οποίο θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία και μέχρι να λυθεί η κρίση και με τον πόλεμο να μας είναι πάνω από τα κεφάλια μας, ή πάμε σε μια επανάσταση που θα κυβερνήσουν εργαζόμενοι, τη λεγόμενη σοσιαλιστική επανάσταση που λέμε. Σε ευχαριστούμε, κύριε Κιτσόνη. Ο λόγος στον κύριο Πολιτόπουλο. Οι οικολόγοι πράσινοι, πράσινη ενότητα, τι προτείνουν για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, η ακρίβεια έχει πολλές παραμέτρους. Θα σταθούμε όμως σε τρεις παραμέτρους, νομίζω είναι κομβικοί. Η ενέργεια, το χρηματιστήριο της ενέργειας και κυρίως η μη εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη μας δώσαν 30 δις, παίρνουμε δάνεια άλλα 5, θα έχουμε 35-36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και δοθήκανε ακριβώς για αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε δεινή θέση σήμερα ενεργειακά, διότι είναι εξαρτημένη είτε από τους Ρώσους είτε από τους Αμερικάνους. Άρα αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα πολύ πιο περιστατωμένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια Ευρώπη ουδέτερη από πλευράς ρήπων και να έχουμε ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Η Ελλάδα είναι προνομιούχος. Λόγω και του ήλιου. Έχουμε το πρώτο αιωλικό έτσι, πανευρωπαϊκά. Έχουμε τον ήλιο, χρειάζεται όμως να γίνει μια ορθή κατανομή των πόρων. Γιατί? Αναδιάταξη δηλαδή. Αναδιάταξη, γιατί να σας πω, στην προηγούμενη διαχείριση έχουν εξαιρεθεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, αντί να πρημοδοτηθούν και να δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες, να μειωθεί το κόστος, άρα να μειωθεί και το κόστος παραγωγής και να μην έχουμε τόση μεγάλη ακρίβεια, αντί τα ίδια πράγματα να δοθούν και στους κτηνοτρόφους. Το γάλα έχει πάει 15% και το τυρί πάνω, ενώ η κτηνοτροφία συρρυκνώνεται. Αντί να τη στηρίξουμε λοιπόν, και μιλάμε για την εκτατική κτηνοτροφία, που για μας είναι και ο πυροσβέστης των δασών και όχι τα αεροπλάνα, αντί λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτούς τους τρεις κλάδους, έχουμε δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ασφυξίας, ώστε αντί να μειωθεί το κόστος ζωής, αυξάνεται. Και από εκεί πέρα, το να δώσουν 50 ή 100 ευρώ, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Εμείς προτείνουμε αυτόματη με αριθμική αναπροσαρμογή και δυνατότητα να δοθούν οι τριετίες εφόσον το επιτρέπει η δημοσιονομική πολιτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρετζούλα από το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια σε ένα χρονικό διάστημα ορατό και ποιες είναι οι προτάσεις του κόμματός σας? Τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα? Αρχικά αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι αδύνατο να πείσουμε ή να μεταφέρουμε τις απόψεις μας στον Έλληνα πολίτη, ώστε να μπορέσει να καταφύγει συνειδητά στην κάλπη και να ψηφίσει αντικειμενικά. Μπορείτε να δώσετε το στίγμα σας όμως, σίγουρα. Το στίγμα θα το δώσουμε, το οποίο σε δευτερόλεπτα θα έχει χαθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως αποτυπώνεται η συρρήκνωση της αγοράς σήμερα και η αγορά εργασίας, το άδικο φορολογικό σύστημα που υπάρχει, αποθεί κάθε επενδυτή, είτε μικρό είτε μεγάλο. Επένδυση στη χώρα δεν θεωρείται κανένας ξένος επενδυτής στο αντικείμενο ξεπουλήματος της χώρας, είτε ακίνητης περιουσίας είναι αυτής, να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα της οικονομίας στη χώρα μας. Για να μπορέσει να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα και να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις οι οποίες θα είναι αξιόλογες και να έχουν και μία ουσία και ένα νόημα, θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι όλα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα και όλες αυτές οι αγορές προέρχονται μέσα από, από την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμία οικοδομή, άρα δεν υπάρχει και συνέχεια της αγοράς. Κάθε οικοδομή έχει, ακολουθούν 300 επαγγέλματα. Άρα λοιπόν, τα ακίνητα τα οποία έχουν φύγει από πληστηριασμούς τραπεζών, είτε φάντ, είτε οτιδήποτε διάμεση φορείς έχουν δημιουργηθεί, δεν θεωρείται επένδυση για τη χώρα. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για καμία ανάπτυξη και δεν μιλάμε για λύση του προβλήματος, του οικονομικού προβλήματος αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα έχει αποδιοργανωθεί τελείως ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, εσείς τι πιστεύετε, ποιες οι προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα ειδικότερα? Θα μπορούσαμε να έχει σταματήσει, να μην υπήρχε κανένα επίδομα από όλα αυτά που έχουν δοθεί. Και να δοθούν έτσι ώστε να δώσουν κίνητρα σε ανθρώπους, σε πολίτες, να μπορέσουν να δημιουργηθεί εξ αρχής η ανάπτυξη η οποία έχει απαξιωθεί τελείως. Τα κίνητρα θεωρώ ότι είναι γνωστά, όπως έχουν και κατά το παρελθόν. Φορολογικά δοθεί, κατά βάση. Φορολογικά, κατά βάση, αν δεν μειωθεί το ΦΠΑ τουλάχιστον 10%, 10 μονάδες κάτω, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Όλο λοιπόν ο κύκλος που δημιουργείται και ο κύκλος με τον τρόπο που έχει δομηθεί δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καταθέσατε τις απόψεις σας. Κύριε Λεβίζο, το Παναθηναϊκό Κίνημα τι πιστεύει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο το θέμα, ποιες είναι έτσι οι βασικές, αν θέλετε, έτσι, παράμετροι του οικονομικού σας προγράμματος? Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθατε. Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι γεγονός. Όπως και να μας παρουσιάζουν τα πράγματα, τα μεγάλα υποτίθεται κόμματα, ότι θα κάνουν αυτό ή εκείνο, όλα όσα υπόσχονται κόβονται έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε δύο πυλώνες βασικούς για την οικονομία. Πρώτα απ' όλα είναι η αλλαγή του τρόπου της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Πιο πράσινη? Ακόμα πιο πράσινη, ναι. Ενέργεια από νερό. Υπάρχει μια ελληνική πατέντα του κυρίου Πέτρου Ζωγράφου, την οποία την έχει κατοχυρώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την έχει κλειδωμένη στα συρτάρια του. Υποστηρίζουμε ότι επειδή όλα ξεκινάνε από την ενέργεια, και οι τιμές και οι μεταφορές και τα προϊόντα και τα πάντα, πρέπει άμεσα να βγει αυτό το νέο είδος της ενέργειας προς τα έξω, επιτέλους. Οι ανεμογεννήτριες και οι ΑΠΕ μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ωραίος τρόπος μιας πράσινης ανάπτυξης, αλλά με τον τρόπο που γίνεται στη χώρα μας, δυστυχώς καταστρέφονται η φύση και πάρα πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή, δεν μπορούν. Άρα, μια αναδιοργάνωση του μοντέλου προτείνετε. Ακριβώς, ναι. Και πρώτα απ' όλα είναι αυτό, δεν το προτείνουμε μόνο για τη χώρα μας. Η χώρα μας από τα αρχαία χρόνια δίνει το φως. Ας γίνουμε οδηγοί για ακόμα μια φορά σε όλο τον πλανήτη. Ας βγάλουμε αυτό το νέο τρόπο. Τώρα θα μου πείτε, έχουν βγάλει ηλεκτροκίνητα, αυτό, εκείνο. Ωραία. Όλα αυτά αποδίδουν κέρδη στις τσέπες των πλουσίων, όχι στον κόσμο. Ο πλανήτη μας καταστρέφεται. Πρέπει γενικά να αλλάξουμε τρόπο με την ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι και ένα όπλο για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος πυλώνας βασικός που έχουμε είναι
τα δάνεια και τα χρέη των απλών ανθρώπων που τα σπίτια τους έχουν δοθεί στα ξένα φάουντ. Και θέλουμε να έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν οι οφειλέτες τα σπίτια τους στο ποσό, στο ίδιο ποσό που πολλούνται από τα ξένα funds, ναι, με 500 δόσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Άνοδο του μισθού. Ωραία. Στα 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η βασική πυλώνες πάντως του προγράμματός. Ναι, και ένας τρίτος είναι η άμεση δημοκρατία, την οποία μπορούμε δηλαδή να μπορεί ο κόσμος να ρίξει κάποια νομοσχέδια με συλλογή υπογραφών. Mm-hmm. Να ενισχύσουμε τη δημοκρατία μας. Εν τύπου δημοψηφίσματος. Να μπορεί ο κόσμος, ναι, με συλλογή υπογραφών, mm-hmm. με ένα νούμερο υπογραφών, με 200-300.000, να γίνει, να κάνει ένα δημοψήφισμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε και στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Έχει μονοπολίσει σήμερα την επικαιρότητα και είναι αυτό το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη πολύ συχνά με αυτό το θέμα. Και δυστυχώς η Ευρώπη μέχρι στιγμής έχει αποτύχει να ασκήσει μια πολιτική που να βάζει φρένο σε αυτούς τους διακινητές, οι οποίοι πραγματικά δεν λογαριάζουν τις ανθρώπινες ψυχές και βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον να πεθαίνουν. Δυστυχώς το είδαμε αυτό και σήμερα. Οπότε θα ήθελα τις απόψεις σας για το θέμα το μεταναστευτικό. Τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρώπης? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, έστω και σε αυτή τη φάση? Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει πάρα πολύ καιρό. Αλλά ποιες είναι οι προτάσεις σας, κύριε Κοντογιαννίδη? Εσείς, το κίνημα φτωχών, τι προτείνει γι' αυτό? Άγγε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το πρόβλημα της ενέργειας, αλλά ο διάλογος δεν το επιτρέπει. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε σε 30 δευτερόλεπτα. Η πρώτη ενέργεια, η πρωταρχική, που είναι και βασικός κανόνας επιβίωσης του ανθρώπου, είναι η ενέργεια να τρως, δηλαδή σαν άνθρωπος. Όχι πώς θα κινήσεις το αυτοκίνητό σου. Mm-hmm. Αν δεν έχεις να φας, τι να το κάνεις το αυτοκίνητο? Αν καίει πετρέλαιο ή αν καίει πράσινο χόρτο ή οτιδήποτε άλλο. Το είπατε πολύ ωραία στην αρχή. Ναι. Αναλύσα τη θέση για τη φτώχεια. Ας πάμε στο το μεταναστευτικό. Θυμάμαι εγώ από το 12 που είχα πάλι, ας το πούμε, ασχοληθεί με την πολιτική σε άλλο επίπεδο. Φλερτάρετε με την πολιτική επίμονα. Ναι. Από 4,5 χρονών που αρχίζει και λειτουργεί στον άνθρωπο το ενσυνείδητο, ήμουνα πολιτικών. Όχι με την έννοια του επαγγελματία πολιτικού, αλλά του ανθρώπου. Του χι ανθρώπου πολιτικού, του καλλιτέχνη. Κατανοητό. Πολιτικού. Πάνω σε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θυμάμαι τότε σε ένα υπέροχο πάνελ, όπως τώρα, ας πούμε, συζητήθηκε το θέμα. Τότε ξεκίναγε το 12 και είχα πει εγώ, λέω, αυτό που είδατε ακόμα, αυτό που περιμένουμε να δούμε, δεν έχει φανεί. Είναι πολύ τραγικό σε εξέλιξη το όλο θέμα. Και πετάχτηκε κάποιος, ας πούμε, μια παράταξη, η οποία κυβερνούσε και τότε και ίσως κυβερνήσει και μετά, τώρα δηλαδή, και λέει, μα ήρθαν οι ξένοι και μας πήραν τις δουλειές και ανέβηκε ανεργία και κάτι τέτοια. Λέω, ωραία, εντάξει. Αν βρεθεί, λέω, ένας μαγικός τρόπος και φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταλέποροι, έτσι, από άλλα κράτη, και τους διώξουμε, φύγουνε. Μπορείτε να υπογράψετε εδώ, λέω, στο πάνελ, μια υπεύθυνη δήλωση ότι σε 5 μέρες θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν μπορούσε να το υπογράψει, διότι δεν υπήρχε περίπτωση. Κλείνω, θα πω δύο πραγματάκια. Το δικό μας κίνημα έχει αυτό το βασικό θεώρημα, το οποίο δεν θα ισχύει μόνο για την Ελλάδα, είναι διαπλανητικό. Ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, που σημαίνει συμμετοχική διαδικασία, όπως είπε και ο φίλος μου, για τον άνθρωπο που έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και σκοπό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εκδηλώνεται ένα τραγικό φαινόμενο, το οποίο θα παίρνει, όσο περνάει ο χρόνος, μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ότι καταπιεσμένοι λαοί από άλλες χώρες, και δεν καταπιέζονται από μόνοι τους, ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά εμάς διεθνείς μονοπολιστές, κράτη τα οποία είχαν απικίες τουλάχιστον τα 3/4 του πλανήτη, αυτοί κάποτε θα κατακτήσουν και θα ψάξουν να βρουν κάπου καλύτερες συνθήκες ζωής. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο μονίμως θα εξελίσσεται. Κάθε κράτος πρέπει να έχει τέτοιες συνθήκες όπου ο άνθρωπος να είναι με τον άνθρωπο, να δουλεύει για τον άνθρωπο και η πολιτική επίσης, για να περνάνε όλοι οι λαοί καλά και να μην πνίγονται, να μην σκοτώνονται,
να μην βριζόμαστε μεταξύ μας και ούτω καθεξής. Όταν εμείς βριζόμαστε, κάποιοι άλλοι κονομάνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας αναφέρετε τις θέσεις του κινήματος φτωχών. Η ΟΚΔΕ τι λέει για αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη αλλά και σαν χώρα αυτό το φαινόμενο. Ναι. Καταρχάς, να καλέσουμε η ΟΚΔΕ καλή αύριο τους εργαζόμενους του νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να διαδηλώσουν για αυτό το θέμα. 7 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση στα Προπύλαια και καλούν και άλλες συλλογικότητες, οργανώσεις, σωματεία και ούτω καθεξής. Έτσι, και πρέπει να συνεχεί και πρέπει να διαδηλώσουμε ενάντια σε τέτοιες δολοφονίες που γίνονται. Έτσι, το μεταναστευτικό είναι θέμα που εδώ και 10-15 χρόνια περίπου από την έκρηξη της κρίσης, την εμφάνιση του πολέμου, το μέτωπο της Συρίας, της Ουκρανίας και ούτω καθεξής, και αυτό το πράγμα όσο πάει ο καιρός δυστυχώς γενικεύεται. Είμαστε έτσι στα... Έχουμε βαδίσει προς ότι σε έναν άτυπο ακόμα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάποια στιγμή θα γίνει τυπικά και θα έχουμε συχνά φαινόμενα τέτοια. Εδώ και μια δωδεκαετία οι μετανάστες στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο υδάτινο τάφο. Έτσι, με τέτοια έτσι, δυστυχώς πολύ άσχημα περιστατικά. Έτσι, εμείς θεωρούμε ότι όταν θα είχαμε μια κυβέρνηση εργαζομένων απέναντι στους μετανάστες, η πολιτική μας θα ήταν η εξής απλή, ότι θα γινόταν με ανοιχτά σύνορα ασφαλής διέλευση όλων των μεταναστών. Με απολύτως νόμιμο τρόπο, είτε έχουν χαρτιά είτε όχι. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να φύγει από μια χώρα, προφανώς έχει φύγει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και με τέτοιους μαζικούς όρους, είτε πρόκειται για πόλεμο, είτε οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Έτσι. Βέβαια, σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν την τελευταία δεκαετία και κυρίως την τελευταία τετραετία, και δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα περιστατικά, έχουμε, όπως ανέφερα και πιο πριν, πολύ τραγικά αποτελέσματα. Έτσι. Συνεχώς δεκάδες δολοφονίες, όπως έγινε και τώρα στην Πύλο, όπως έγινε και στα Τέμπη, που για όλα αυτά ευθύνονται οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Έτσι. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που βαδίζουμε, έτσι. Με αυτές τις πολιτικές, με τις πολιτικές του καπιταλισμού. Έτσι. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι μια άλλη κοινωνία, μια σοσιαλιστική κοινωνία, μια κοινωνία που θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η μόνη λύση απέναντι σε αυτήν τη βαρβαρότητα ή το θάνατο, αν θέλετε, που έχουμε. Κύριε Πολιτόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εκπροσωπείτε και το πράσινο, ας πούμε, κίνημα, τον πράσινο χώρο, υπάρχει η εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε αντιμέτωποι και με μετανάστες οι οποίοι θα φεύγουν από τις χώρες τους λόγω της κλιματικής κρίσης. Εσείς τι εκτιμάτε, πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη σε αυτό και βεβαίως να μας πείτε και την άποψή σας για αυτό το φοβερό ναυάγιο το οποίο συνέβη. Ναι, θα υπάρξουν πρόσφυγες λόγω της κλιματικής κρίσης. Ήδη πολλά κομμάτια στην Αφρική έχουν καθίστανται κατάλληλα για καλλιέργεια και η μείωση του νερού επίσης είναι ένα πρόβλημα για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα να συμπληρώσω πριν, γιατί ελέγχθη σωστά ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αναπτύξει τις ΑΠΕ είναι στρεβλός. Έχετε ταύτιση με το Παναθηναϊκό κίνημα. Στρεβλός και πρέπει να διορθωθεί. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη χρήση γης. Δεν μπορεί οι ανεμογεννήτριες να πηγαίνουν όπου μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να τις βάλει για να έχει οικονομικό κέρδος. Αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χώρος και ένα συγκεκριμένο για πλαίσιο που επιτρέπεται. Για τους αγρότες, την αγροτική γη που είναι κατάλληλη, δεν μπορεί να βάλουμε ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε ανεμογεννήτριες. Τους χώρους βόσκησης και εκεί. Και θα πρέπει να βάλουμε λοιπόν και τα φωτοβολταϊκά μας και τις ανεμογεννήτριες στις κατάλληλες περιοχές. Τις βάζουμε σε περιοχή Natura. Natura. Έχουμε 7.000 φυτά και είμαστε το τρίτο κράτος στην Ευρώπη με τα περισσότερα φυτά. Και τι είναι τα φυτά αυτά? Κατάλληλα για καλλιντικά, δεν τα αξιοποιούμε, κατάλληλα για φαρμακευτικές μελέτες. Επειδή ο χρόνος γυρίζω είναι περιορισμένος, λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο και στο θέμα. Θα πω λοιπόν ότι δεν μπορεί η Ελλάδα και η Ιταλία να είναι φυλακές των προσφύγων και των μεταναστών. Οι χώρες πρώτης υποδοχής στην πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτον οι διαδικασίες από εμάς να είναι πολύ πιο γρήγορες, να εξετάζονται οι άνθρωποι που πρέπει να προωθηθούν και να προωθούνται και να υπάρχει μια συμφωνία, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να δέχεται, αν θέλετε, χρήματα για να είναι φυλακή. Θα πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία. Ξέρετε, η Γερμανία έρχεται και λέει πήρα 50 πρόσφυγες. Τι έχει κάνει όμως? Έχει πάρει τους καλύτερους πρόσφυγες που τους θέλει να τους εντάξει. Διαλογή. Ακριβώς. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να προχωρήσει εντάχει, η ερώτηση και η απάντηση παρακαλώ, πρέπει να προχωρήσει αυτή η πρόταση να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των κρατών που δεν δέχονται να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί? Να σας πω, εγώ δεν θα ήμουν σύμφωνος.
Γιατί? Για να μας δίνουν εμάς χρήματα και εμείς να τους κρατάμε φυλακισμένους. Όχι. Θα πρέπει να πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων. Γιατί τα φαινόμενα που συναντάμε, και ο πόλεμος και η κλιματική κρίση, τα δημιουργούν οι ίδιοι. Δεν τα δημιουργεί η Ελλάδα. Άρα δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι φυλακή. Πρέπει λοιπόν. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, κάναμε μία σύμβαση πρόσφατα για να μαζέψουμε 3.000, για να βρούμε 3.000 μετανάστες για να εργαστούν στον αγροτικό τομέα. Γιατί? Τους έχουμε φυλακισμένους στα νησιά μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε και δουλειά και να τους ενσωματώσουμε και στην πατρίδα μας. Κύριε Ρετζούλα, το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα τι προτείνει, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και η Ελλάδα ποιες πολιτικές μπορεί να αναπτύξει έτσι ώστε να πατάξει αυτά τα κυκλώματα των διακινητών? Αρχικά θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Ένας τρόπος που θα μπορούσαμε να, όχι να αποφύγουμε όλη αυτή τη συσσόρευση που γίνεται στην Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής, στο οποίο θα μπορούσε να εμπεριέχει ακόμα και κυρώσεις σε χώρες που φεύγουν πρόσφυγες, που φεύγουν μετανάστες και κατευθύνονται σε άλλες χώρες. Όπως πολύ εύκολα μπαίνανε και κάποιες κυρώσεις πρόσφατες στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε όλη η Ευρώπη να λειτουργήσει και να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Εδώ στην Ελλάδα αρχικά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι και ποιοι είναι οι παράνομοι. Που θεωρώ ότι ένας τέτοιος αριθμός δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και η σημερινή κυβέρνηση, θεωρώ. Πόσοι είναι αυτοί που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, είτε με θέσεις εργασίας, και οι παράνομοι, με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να ισομοιραστούν αναλογικά πάντα σε χώρες αντίστοιχες, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ίδιο καθεστώς. Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα πλαίσιο, να το πω έτσι πολύ απλά, μάλλον δεν είστε αντίθετοι στο να ενταχθούν μετανάστες στο σύστημα ως εργατικά χέρια. Γιατί η Ελλάδα πάσχει από εργατικά χέρια. Ως εργατικά χέρια, αλλά αυτό μην το συγχαίουμε με το δημογραφικό. Διότι έγινε μία συζήτηση, μάλλον μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που είπε ότι το δημογραφικό μπορεί να λυθεί με το μεταναστευτικό. Ωραία. Μην συγχαίουμε το ένα με το άλλο. Μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα σε κάποιες περιπτώσεις. Με όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αυτό να δημιουργεί προβλήματα και χωρίς να παρεμβαίνουμε στο δημογραφικό, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μεταφέρετε τη θέση σας. Το Παναθηναϊκό Κίνημα, κύριε Λεβίζο, τι προτείνει όσον αφορά στο μεταναστευτικό? Πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε τη λύπη μας. Αυτονόητο. Για άλλη μια φορά, γιατί τα νερά μας έγιναν νεκροταφείο. Το πρόβλημα προέρχεται από το δυτικό κόσμο. Ο δυτικός κόσμος έχει καταστρέψει τις χώρες των ανθρώπων και αυτοί αναγκαστικά θα φύγουν για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Στην ουσία εμείς θέμε. Δεν είναι ότι κατηγορώ την Ελλάδα. Ίσως η Ελλάδα έχει παίξει το μικρότερο ρόλο. Αλλά ο δυτικός κόσμος θέει. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να τους βοηθήσουμε στις χώρες τους να μπορούν να ζήσουν εκεί καλύτερα για να μην αναγκάζονται να φύγουν. Από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και ένα έθνος μεταναστών και προσφύγων. Και θα πρέπει να στεκόμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο και συμφωνώ με την ενσωμάτωση, βέβαια, των νόμιμων, έτσι, ανθρώπων να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Και γενικά, σαν Ευρώπη, θα πρέπει να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε τις χώρες τους εκεί. Για να μην φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Άρα, αν υπάρξει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικά Ακριβώς. των ανθρώπων να μένουν στις χώρες τους, όπου βεβαίως επιτρέπεται και δεν υπάρχει πόλεμος, εννοείται, και δεν νομίμως ζητούν να πάνε σε άλλη χώρα και όταν να ζητούν Όταν είναι αποκατεστραμμένα σπίτια, όταν γίνονται πολέμοι, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν τους κυνηγάνε, όταν έχουν χίλια προβλήματα, ας βγάλει η Ευρώπη και η Αμερική και ο δυτικός κόσμος κάποια προγράμματα αντί να δίνουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Να είναι μια φυλακή. Κατανοητό. Ή στην Τουρκία να είναι μια φυλακή. Ας τους βοηθήσουμε εκεί. Και κάτι ακόμα, επειδή παίχτηκε ένα σχόλιο για μας. Όταν η ενέργεια είναι από το νεράκι, θα φάει και ο φτωχός με χρυσά κουτάλια, να είστε σίγουρος. Εντάξει. Εάν ο φτωχός
δεν τροφοδοτήσει τον οργανισμό του για να αποκτήσει την ενέργεια. Φίλε μου, ό,τι αμάξι και αν οδηγεί. Δεν μίλησα για αμάξι. Σας λέω όταν η ενέργεια. Ας μην μετατρέψουμε σε debate τη συζήτηση. Όταν η ενέργεια είναι από το νερό που είναι δωρεάν, τότε θα φάει και ο φτωχός και θα έχει ζεστασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Αν μπορείτε σύντομα. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι όλοι οι παρόντες, όλα τα κόμματα βρίσκονται εδώ, θα συμφωνούσαν για στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν το σημερινό debate να μεταφερθεί. Και φαντάζομαι ότι. Λοιπόν, θέλω να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες τελευταίας στιγμής, αύριο θα συνεδριάσει η Διακομματική Επιτροπή και όλα δείχνουν ότι το debate των πέντε πολιτικών αρχηγών μπαίνει προς αναβολή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ζητήσει επίσημα. Θα συνεδριάσει λοιπόν η Διακομματική Επιτροπή και όλα δείχνουν πραγματικά ότι θα υπάρξει αναβολή του debate, γιατί η χώρα καταρχήν βρίσκεται σε τρίμερο πένθος. Είναι μια μεγάλη τραγωδία αυτή και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας στην προεκλογική εκπομπή. Να ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά και στο κόμμα σας καλή επιτυχία. Στον κύριο Παύλο Κοντογιαννίδη, στο Κίνημα Φτωχών. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι είστε υποψήφιος στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, στην πρώτη Θεσσαλονίκη στην Ημαθία. Είναι χρήσιμο. Ως πρόεδρος να το γνωρίζει. Ακριβώς. Έχετε το δικαίωμα να έχετε τρεις περιφέρειες στις οποίες είστε υποψήφιος. Ευχαριστώ τον υποψήφιο βουλευτή του Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, τον κύριο Βαγγέλη Κιτσόνη από την ΟΚΔΕ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του κόμματος Οικολόγοι Πράσινοι, Πράσινη Ενότητα, τον κύριο Δημήτρη Πολιτόπουλο, που είστε υποψήφιο στην πρώτη Πειραιά, στην Εύβοια και στις Σέρες. Να το θυμίσουμε και αυτό για εσάς. Ευχαριστώ τον κύριο Ανδρέα Ρετζούλα από το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, υποψήφιο βουλευτή στην Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών. Και από το Παναθηναϊκό Κίνημα, τον πρόεδρό του, τον κύριο Ιωάννη Αλεβίζο, είστε υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, στην Κορινθία και στη Μεσσηνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και γνωρίσατε μέσα από την εκπομπή μας και τα κόμματα των κυρίων που βρίσκονται σήμερα εδώ και τους ίδιους και τις προτάσεις τους. Καλό σας βράδυ.